θερμοπυρηνική σύντηξη, η ενέργεια του ηλίου και των αστέρων. Μοιάζει ατελείωτη, σχεδόν ανεξάντλητη και ζωοδόχος. Και έτσι είναι. Χωρίς αυτήν, οι έμβιοι οργανισμοί στη Γη δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν και ο πλανήτης μας θα ήταν ένας αφιλόξενος βράχος. Πώς όμως προέκυψε και γιατί μας είναι τόσο ελκυστική? Ο ήλιος είναι το αστέρι στο οποίο οφείλουμε την ύπαρξή μας. Δημιουργήθηκε πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια μέσα από ένα γιγάντιο περιστρεφόμενο σύννεφο από αέρια και σκόνη. Καθώς η μάζα αυτή μεγάλωνε, άρχισε να καταραίει κάτω από την ίδια της τη βαρύτητα και προς το κέντρο, δημιουργώντας τον ήλιο μας. Κατά τη μεγάλη έκρηξη ή κοινώς το Big Bang, απελευθερώθηκαν αέρια αποτελούμενα από ελαφρούς πυρήνες υδρογόνου και ηλίου. Έτσι, κατά τη δημιουργία του ήλιου, παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό του τα ίδια στοιχεία. Η μεγάλη του βαρύτητα οδήγησε στην έναρξη θερμοπυρηνικών αντιδράσεων σύντηξης και την ακτινοβολία του. Οι επιστήμονες προβληματίζονταν τους τελευταίους αιώνες για τη λειτουργία του ηλίου. Η παραγωγή ενέργειας αρχικά αποδόθηκε στους μετεωρίτες αλλά και τη βαρύτητα. Η μεγάλη έλξη του ηλίου προσέλκυε μετεωρίτες των οποίων η σύγκρουση στην επιφάνειά του οδηγούσε στην απελευθέρωση ενέργειας προς τον ήλιο και αυτό συντηρούσε την καύση του. Η ιδέα αυτή όμως εγκαταλείφθηκε, καθώς προφανώς δεν υπήρχαν αρκετοί μετεωρίτες για να δικαιολογήσουν τέτοια κλίμακα ενέργεια. Η ιδέα της βαρύτητας όμως δεν απολύφθηκε. Μια μεταγενέστερη θεωρία ανέφερε πως ο ήλιος υπόκειταν σε συστολή, μετατρέποντας βαρυτική ενέργεια σε θερμική. Με την εισαγωγή της ατομικής φυσικής στον 20ο αιώνα, επιστήμονες ανακάλυψαν πως πυρήνες μπορούσαν να αποδώσουν ενέργεια με τη μορφή θερμότητας όπως στην περίπτωση της ραντινέργειας. Ήταν επίσης εκείνη την περίοδο που η ανακάλυψη του χρόνου μη ζωής του ουρανίου οδήγησε και στην αναθεώρηση της ηλικίας της Γης. Η εξίσωση του Αϊνστάιν για την ισοδυναμία μάζας ενέργειας έκανε προφανές στην επιστημονική κοινότητα πως κάτι σε ατομικό επίπεδο πρέπει να συμβαίνει στην παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο. Οι επιστήμονες μπορούσαν να αναπαράξουν τις αντιδράσεις σύντηξης, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν πόσες αντιδράσεις αυτές συνέβαιναν στο εσωτερικό του ηλίου. Ο λόγος οφείλεται στην αποστική δύναμη των πυρήνων ή αλλιώς στη δύναμη Κουλόμπ. Εφόσον δύο πυρήνες ατόμων είναι θετικά φορτισμένοι, όταν έρθουν πολύ κοντά, αναπτύσσεται μια αλληλεπίδραση μεταξύ τους, γνωστή και ως ηλεκτροστατικό φράγμα Κουλόμπ. Μπορούμε να φανταστούμε τη διαδικασία αυτή σαν δύο μαγνήτες που πλησιάζονται με τους ίδιους πόλους στραμμένους ο ένας στον άλλο. Όσο και να προσπαθούμε, δεν μπορούμε να τους ενώσουμε. Η σύντηξη μπορεί να ενώσει δύο πυρήνες σε έναν, χρειάζεται όμως μεγάλη ενέργεια για να υπερβούν το φράγμα αυτό. Όσο προχωρούσε η ατομική θεωρία και εξελίχθηκε στην κατομηχανική, οι επιστήμονες άρχισαν να ξετυλίγουν το μυστηριώδες κουβάρι του υποατομικού κόσμου, φτάνοντας στο συμπέρασμα πως οι πυρήνες αυτοί μπορούσαν να συντηχθούν καθώς υπήρχαν οι πιθανότητες να υπερβούν το φράγμα μέσω της κβαντικής σύραγγας. Η κβαντική σύραγγα είναι ένα πιθανοτικό φαινόμενο. Αν και το φαινόμενο αυτό δεν είναι απείρως σίγουρο πως θα συμβεί, εντούτοις το τεράστιο απόθεμα του ηλίου σε υδρογόνο, καθώς και η μεγάλη του βαρύτητα τον έκανε ικανό για την παραγωγή τεράστιου ποσού ενέργειας μέσα από αυτή τη διαδικασία. Η θεωρία αυτή επιβεβαιώθηκε τη δεκαετία του 1930 με τη χρήση φασματογράφων, ενώ το 1950 οι επιστήμονες ανακοίνωσαν πως ο κύκλος πρωτονίου-πρωτονίου ήταν η κύρια διαδικασία παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο. Η θερμοπυρηνική σύντηξη είναι το αντίθετο της σχάσης. Ενώ η σχάση διαιρεί βαρύς πυρήνες σε δύο ελαφρύτερους με την απελευθέρωση ενέργειας με τη μορφή ραδιενέργειας, η σύντηξη τους ενώνει σε έναν βαρύτερο. Είναι μια διαδικασία που σε αντίθεση με τη σχάση δεν συμβαίνει σε γενικές γραμμές αυθόρμητα στη φύση, αλλά χρειάζεται η παροχή ενέργειας για την υπέρβαση του ηλεκτροστατικού φράγματος του Κουλόμπ. Ο λόγος που επιλέγουμε πυρήνες ατόμων όπως του υδρογόνου ή των παραγόγων του όπως το δευτέριο ή το τρίτιο, είναι επειδή είναι τα ελαφρύτερα στοιχεία του περιοδικού πίνακα με αποτέλεσμα να χρειάζονται τη λιγότερη ενέργεια για να συντηχθούν.
Γιατί επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τη σύνδεξη εφόσον ακούγεται εκφύσεως δύσκολη? Καθώς οι επιστήμονες ανέλυαν τον κύκλο πρωτονίου-πρωτονίου και συγκρίνοντάς τον με τις αντιδράσεις της χάσης, παρατήρησαν πως για την ίδια μάζα καυσίμου η σύνδεξη μπορούσε να παράξει τετραπλάσια ποσότητα ενέργειας σε σχέση με τη σχάση. Επιπρόσθετα, σε σχέση με τον άνθρακα ή το πετρέλαιο, η ενέργεια αυτή έφτανε τις 4 εκατομμύρια φορές περισσότερο. Επιπλέον, τα αντιδρώτα της σύνδεξης είχαν μερικά τεράστια πλεονεκτήματα. Για αρχή υπήρχαν παντού. Το υδρογόνο υπάρχει άπλετο στη φύση και είναι ένα καθαρό και μη ραδιενεργό καύσιμο. Δεν χρειάζεται ούτε εξόρυξη, ούτε εμπλωτισμό ή καταστροφή του περιβάλλοντος για την παραγωγή του. Αυτό σημαίνει πως δεν αφήνει και απόβλητα. Σημαίνει επίσης πως σε περίπτωση ατυχήματος δεν θα υπήρχε κάποιο αρνητικό αντίκτυπο προς το περιβάλλον και τους εμβίους οργανισμούς. Η ιδέα εξελίχθηκε και περισσότερα στοιχεία άρχισαν να προκύπτουν για το εγχείρημα αυτό. Για παράδειγμα, αν πρόκειται να παράξουμε ενέργεια με τον τρόπο αυτό, θα πρέπει να δούμε κάποια μεγέθη. Πόσοι πυρήνες ατόμων μπορούν να μας δώσουν ωφέλιμη ενέργεια? Αυτοί οι πυρήνες πόση ενέργεια απαιτούν για να συντηχθούν, δηλαδή να υπερβούν το φράγμα του Κουλόμπ? Το αέριο όταν φτάσει στην απαιτούμενη ενέργεια, τι μορφή θα έχει και αυτή η μορφή πώς μπορεί να συγκρατηθεί? Από πειράματα που έγιναν τον 19ο αιώνα σε θαλάμους κενού, όταν αέρα διαπαινόταν από μια ηλεκτρική εκένωση, έπαιρναν τη μορφή που αργότερα ονομάστηκε πλάσμα. Το πλάσμα είναι μια μορφή ύλης επιπρόσθετη των υπολείπων τριών που παρουσιάζει ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες. Ήταν προφανές πως μπορούσε να ελεγχθεί με τεράστιους ηλεκτρομαγνήτες. Εφόσον στη Γη δεν μπορούμε να έχουμε έναν όγκο και μια βαρύτητα της τάξης των αστέρων, δεν μπορούμε να βασιστούμε στο φαινόμενο της κυβαντικής σύραγγας. Πρέπει να θερμάνουμε το αέριο ώστε να αποκτήσει κινητική ενέργεια ικανή να υπερβεί την αποστική δύναμη Κουλόμπ. Πόσο? Σε θερμοκρασία δεκαπλάσια από αυτή του ηλίου, δηλαδή περίπου 120 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου. Για να μην κρυώνουν τα προϊόντα των αντιδράσεων και να διατηρούν τις αντιδράσεις, πρέπει να είναι καθαρά και να μην έρχονται σε επαφή με τα υλικά που το περιβάλλουν. Για τον λόγο αυτό, τοποθετούνται σε θάλαμο κενού, ενώ οι ηλεκτρομαγνήτες δημιουργούν τεράστια μαγνητικά πεδία για την αιώρηση ουσιαστικά του πλάσματος. Με αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο, άρχισαν τη δεκαετία του 1950 να παρουσιάζονται οι πρώτοι αντιδραστήρες σύνδεξης. Το σχήμα που πρώτο επιλέχθηκε ήταν το ροϊδές. Χρησιμοποιούσε έναν τεράστιο μετασχηματιστή για να αναφλέξει το πλάσμα και είχε ηλεκτρομαγνήτες για την αποφυγή επαφής του πλάσματος με τα τυχαία του θελάμου που το περιβάλλει. Από τότε έχουν αναπτυχθεί διάφοροι αντιδραστήρες, κυρίως σε πειραματικό επίπεδο. Οι αντιδραστήρες αυτοί παρουσιάζουν κάποιες προκλήσεις προς τους επιστήμονες αλλά και τους μηχανικούς. Για παράδειγμα, είναι μεγάλη και ακριβή στην κατασκευή τους. Αν θέλουμε να έχουμε κάτι ωφέλιμο, επιβάλλεται να είναι μεγάλη ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερη παραγωγή ενέργειας. Τα μέρη από τα οποία αποτελούνται είναι επίσης τεράστια και ακριβά. Ο θάλαμος κενού, οι ηλεκτρομαγνήτες, τα συστήματα ψύξης και πολλά άλλα όχι μόνο στοιχίζουν πολλά εκατομμύρια ευρώ, αλλά φτιάχνονται και κατά παραγγελία ειδικά για τον κάθε αντιδραστήρα. Το πλάσμα παρουσιάζει μια σειρά από αστάθειες. Για τον λόγο αυτό έχουν προταθεί διάφορα σχήματα στο θάλαμο αλλά και πιο ακριβή μαγνητικά πεδία. Η σύνδεξη όμως σε γενικές γραμμές είναι μια μορφή ενέργειας επανάσταση για την ανθρωπότητα. Θεωρητικά υπάρχει μια πτυχή της που μπορεί να την καταστήσει ακόμα πιο ωφέλιμη. Η έννοια της ανάφλεξης. Καθώς τα προϊόντα της σύνδεξης αντιδρούν, παράγουν σωματίδια α ή αλλιώς πυρήνες ηλίου. Οι πυρήνες αυτοί είναι ικανοί να οδηγήσουν το πλάσμα σε αυτοσυντήρηση χωρίς την παροχή ενέργειας. Σε μια τέτοια περίπτωση, η ωφέλιμη ενέργεια θα είναι μακράν η πιο βιώσιμη που θα έχει παράξει ποτέ η ανθρωπότητα.